ματιά στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι δικηγόροι συνεχίζουν την εποχή από τα καθήκοντά τους, ενώ αναβάλλεται ως την ερχόμενη Τρίτη συνεδρία του Ειδικού Δικαστηρίου για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Να ζητήσουμε συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε και να επαναλάβουμε τις σύντομες ειδήσεις.
Οι δικηγόροι συνεχίζουν την αποχή από τα καθήκοντά τους, ενώ αναβάλλεται ως την ερχόμενη τρίτη συνεδρίαση του ειδικού δικαστηρίου για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να αντιδικήσει με τους δικηγόρους ή να λάβει εκδικητικά μέτρα για φορολογικά θέματα, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ξεπέρασε τα όρια επιφυλακής στον ΕΦΟ στην Αθήνα, στο νοσοκομείο 156 άτομα με καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα. Την άποψή του ότι οι εκλογές είναι η μόνη διέξοδος για να αντιμετωπιστούν οι εθνικοί κίνδυνοι και η οικονομική κρίση εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ο κύριος Παπανδρέου δεν έθεσε τελικά, όπως αναμενόταν, θέμα πρόωρων εκλογών. Τα εθνικά μας θέματα και οι Έλληνες της Ομογένειας ήταν το επίκεντρο των συζητήσεων στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Αρχιεπίσκοπου Βορείου και Νοτιού Αμερικής Ιάκωβου. Τη συμμετοχή στην αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του Συνασπισμού και Αντιπροσωπείας του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος πρότεινε η πρόεδρος του Συνασπισμού, Μαρία Δαμανάκη. Πενταμερή στην διάσκεψη για το Κυπριακό προτείνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών James Baker προς τον Τούρκο ομόλογό του Αχμέτ Αλπτεμοτσίν. Με ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ξεκίνησαν οι εργασίες της διάσκεψης της ΔΑΣΕ στο Βερολίνο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΟΚ προτείνουν νέο μισθολογικό διακανονισμό στους υπαλλήλους της κοινότητας. Το Συνδικάτο των Υπαλλήλων βρίσκει την πρόταση θετική, αλλά ζητά περαιτέρω συζητήσεις. Το επόμενο σύντομο δελτίο στις 7.